Φιλαράκια μου, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο με κατασκευές στο κανάλι. Έχουμε πιάσει περισσότερα βίντεο. Τα βίντεο έχουν σχέση με κατασκευές. Οπότε τελειώνει το καλοκαίρι, γιατί ο χειμώνας. Ο χειμώνας είναι περισσότερο κατασκευές. Το καλοκαίρι έχει περισσότερο φωτογραφίες, συναυλίες που σας δείχνουμε και τέτοια. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, στο βίντεο αυτό, θα σας δείξω, θέλω να πατάτε like όμως στα βίντεο που σας ανεβάζω. Για εσείς που θέλετε να φτιάξετε κάτι που σας ενδιαφέρουν οι κατασκευές, γιατί αυτά που σας ανεβάζω πολλές φορές θα τα χρειαστούμε κάποια στιγμή. Δηλαδή θα δώσω μια κατασκευή που χρειαζόμαστε ένα διακόπτη και θα πω ότι το βίντεο αυτό το έχουμε ξαναδώσει. Μην το δίνουμε δεύτερη φορά, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδώσουμε το βίντεο. Πατάτε λοιπόν like, να τα έχετε τα βίντεο αυτά σε αρχείο, ώστε με το που σας λέω ότι εδώ βάζουμε αυτό το εξάρτημα, να ξέρετε ποιο βίντεο είναι αυτό που σας έχω δώσει. Λοιπόν, στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για ένα διακόπτη, για το διακόπτη Allaire Tour. Ο διακόπτης Allaire Tour δεν είναι τίποτα άλλο από ένα διπλός διακόπτης, ο οποίος μας επιτρέπει να ανοίξουμε το ρεύμα από τη μια μεριά και να το κλείσουμε από την άλλη, ή να το ανοίξουμε από εδώ, να το κλείσουμε από εδώ. Αυτό το διακόπτης που δίνω, το διακόπτη, το σχέδιο αυτό που θα δώσω, θα το χρειαστούμε κάποια στιγμή σε κάποια κατασκευή που θα κάνουμε, ίσως με τα φωτοβολταϊκά ή σε κάποια άλλη κατασκευή που θα κάνουμε. Λοιπόν, πείτε ότι έχουμε ένα δωμάτιο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε ότι έχουμε ένα δωμάτιο το οποίο δωμάτιο έχει δύο πόρτες. Πώς να κάνουμε την πόρτα τώρα? Εδώ. Έχει λοιπόν το δωμάτιο αυτό δύο πόρτες. Έτσι. Μία πόρτα είναι αυτή. Βλέπετε. Και μία πόρτα είναι αυτή. Βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο το πίνακα. Ωραία. Μία πόρτα λοιπόν είναι αυτή, εδώ, έτσι, και μία είναι αυτή. Έχουμε μία λάμπα στο δωμάτιο. Μπαίνουμε από αυτή την είσοδο και θέλουμε να ανάψουμε το ρεύμα. Άρα θα βάλουμε ένα διακόπτη εδώ. Βγαίνοντας από εδώ, πρέπει να κλείσουμε το ρεύμα από εδώ. Δεν πρέπει να γυρίσουμε από εδώ, να κλείσουμε και να περάσουμε με σκοτάδι. Άρα θα βάλουμε ένα διακόπτη εδώ. Μπαίνουμε από εδώ, ανοίγουμε από εδώ, βγαίνουμε από εδώ, κλείνουμε από εδώ. Μπαίνουμε από εδώ, βγαίνουμε από εδώ, κλείνουμε από εδώ, ανοίγουμε από εδώ. Μπαίνουμε από εδώ, ανοίγουμε, κλείνουμε, βγαίνουμε. Καταλάβατε τι εννοώ. Και από τους δύο διακόπτες ταυτόχρονα μπορείτε να κλείσετε και να ανάψετε το ρεύμα. Αυτός είναι ο διακόπτης Allaire Tour. Πάμε να τον σχεδιάσουμε, να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει. Θα ήθελα βέβαια, εγώ απευθύνομαι σε φίλους οι οποίοι δεν έχω και πολύ σχέση με ηλεκτρολογικά, έτσι διαφορετικά θα έδειχνα άλλα. Αλλά με ενδιαφέρουν οι φίλοι που πρώτη φορά βλέπουν βίντεο, που πρώτη φορά που τέλος πάντων που δεν έχουν σχέση και πολλά, αυτούς προσπαθώ να δείξω μερικά πράγματα. Στους επαγγελματίες δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι λέγαμε. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς δουλεύει ο διακόπτης. Ο διακόπτης λοιπόν Allaire Tour έχει τρεις επαφές. Έχει τον κεντρικό. Πάμε να δούμε και τον άλλο διακόπτη. Μία επαφή. Δύο επαφές. Τρεις επαφές. Οκ. Εδώ έχουμε την πηγή μας. Την μπαταρία μας. Εδώ έχουμε την μπαταρία μας. Καταρχήν να συνδέσουμε αυτό με αυτό. Με καλώδιο, έτσι. Αυτός είναι ο διακόπτης. Αυτός είναι ο διακόπτης. Με τρεις επαφές. Την πάνω επαφή συνδέεται με το άλλο, με την πάνω επαφή. Η κάτω επαφή συνδέεται με την κάτω επαφή. Αυτός εδώ, ο μεσαίος, η μεσαία επαφή, φεύγει εκτός και βάζουμε εδώ την πηγή μας, που μπορεί να είναι 220 βολτ, μπορεί να είναι μια μπαταρία, μπορεί να είναι ό,τι θέλει ας είναι.
Εδώ λοιπόν βάζουμε την πηγή μας, που είναι ας πούμε τα volt. Οκ. Volt. Εδώ, στην άλλη μεριά, ερχόμαστε και συνδέουμε την μπαταρία μας. Οκ. Η λάμπα μας, φίλοι μου, πού μπαίνει? Εδώ. Είτε εδώ, είτε εδώ. Εδώ έχουμε λοιπόν τη λάμπα μας. Η λάμπα συμβολίζεται έτσι. Εδώ έχουμε λοιπόν τη λάμπα μας. Ο διακόπτης αυτός, ποια είναι η διαφορά με ένα διακόπτη μονό και με ένα διακόπτη αλέ ρετούρ διπλό? Ο διακόπτης, φίλοι μου, αλέ ρετούρ είναι το εξής. Ότι όπως είναι, δείτε λίγο το διακόπτη, το κάνω άλλη μια φορά, αλλά στο κέντρο. Μια επαφή, δύο επαφές, τρεις επαφές. Η λάμα λοιπόν είναι αυτή εδώ. Τα βλέπετε? Το βλέπετε. Αν το πατήσουμε αυτό κάτω, κατεβαίνει αυτό εδώ και σηκώνεται αυτό πάνω. Δηλαδή με λίγα λόγια, με το που το πατήσουμε πάει αυτό εδώ και αυτό σηκώνεται πάνω. Δηλαδή κλείνει κύκλωμα αυτό με αυτό και όταν το πατήσουμε αντίστροφα κλείνει κύκλωμα αυτό και σηκώνεται αυτό πάνω. Αυτό ακριβώς κάνει ο διακόπτης αυτός. Πάμε να δούμε την τάση πώς δουλεύει ο διακόπτης. Πάμε να δούμε το σχέδιο πώς δουλεύει ο διακόπτης. Λοιπόν, έχουμε τις λάμες, οι οποίες, η λάμα ακουμπάει στο κέντρο. Αναλόγως τώρα πώς θα στρέψουμε τη λάμα, το διακόπτη, το on-off, το διακόπτη, έτσι, ακουμπάει ή πάνω ή κάτω, οκ. Okay. Λοιπόν, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στον αέρα. Τα φύλλα να είναι στον αέρα, οι επαφές να είναι στον αέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ή πάνω θα ακουμπάει, θα κλείνει κύκλωμα ή κάτω. Λοιπόν, ας δούμε λίγο. Είναι έτσι λοιπόν και κατεβαίνει κάτω. Ας το πάρουμε πίσω ότι είναι κάτω. Εδώ ξανά κάτω και πάνω. Θέλω να σβήσω όμως αυτά. Θέλω να σβήσω αυτά που να μην μπερδεύεστε. Αυτά θέλω να σβήσω. Ωραία. Αυτά να σβήσω που να μην σας μπερδεύει. Να μην σας μπερδεύουν οι γραμμές. Έτσι, γιατί καμιά φορά αυτές οι γραμμές μπερδεύουν. Ωραία. Βλέπετε, αυτό είναι στον αέρα τώρα, έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, η μπαταρία μας λοιπόν από τη στιγμή που είναι στον αέρα, προσέξτε όμως, τώρα ανάβει ένα κύκλωμα. Τώρα ανάβει η λάμπα. Θα μου πείτε γιατί ανάβει. Γιατί η τάση έρχεται. Γιατί το κύκλωμα αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Μάλλον ανοιχτό κύκλωμα. Λοιπόν, δείτε. Η τάση έρχεται, περνάει μέσα τη λάμπα, το πινίο της λάμπας, αντίσταση είναι εδώ μέσα, περνάει, έρχεται εδώ το ρεύμα, περνά κάτω, προχωράει, έρχεται εδώ, ανεβαίνει πάνω, προχωράει, έρχεται και η λάμπα ανάβει. Οκ. Okay. Πείτε ότι ερχόμαστε από εδώ. Είπαμε, το σπίτι με δύο πόρτες. Έτσι, πείτε ότι ερχόμαστε από εδώ. Πατάμε λοιπόν το διακόπτη και η επαφή αυτή ανεβαίνει εδώ. Αυτή τη στιγμή, φίλε μου, η λάμπα είναι κλειστή. Θα μου πείτε γιατί, θα σας δείξω γιατί. Έρχεται η τάση από εδώ, τα βόλτα από εδώ το ρεύμα. Προχωράει εδώ, εδώ είναι ανοιχτό, δεν μπορεί να περάσει από εδώ. Έτσι, γιατί βλέπετε ότι δεν ακουμπάει στην πάνω επαφή. Οπότε ακουμπάει κάτω, περνάει κάτω, προχωράει πέρα, εδώ πάλι κλειστό γιατί αυτή η επαφή είναι πάνω. Οπότε με λίγα λόγια, το κύκλωμα δεν ανάβει, η λάμπα μας δεν ανάβει. Αν αυτό το διακόπτη τον πατήσουμε κάτω, εδώ, λέμε ξανά ότι αυτό σηκώνεται πάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση, τα φύλλα του διακόπτη, οι επαφές του διακόπτη ακουμπάνε στο κέντρο 100%. Από εδώ τώρα το πάνω κάτω παίζει για λόγο που θα έχει το κουμπί. Εδώ όμως στο κέντρο θα ακουμπάει σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κύκλωμά μας πάλι. Έρχεται η τάση, το ρεύμα, προχωράει κάτω, ανεβαίνει, κλείνει. Πάμε να κλείσουμε το διακόπτη, όπως το είχαμε προηγουμένως. Κλείνουμε λοιπόν πάνω το φύλλο. Βλέπετε, έρχεται η τάση, περνάει κάτω, οπ, εδώ σταματάει. Άρα το φως είναι κλεισμένο.
Να πούμε από την από πάνω μεριά. Έρχεται η τάση, βλέπετε ότι δεν ακουμπάει. Οπότε το φως είναι κλειστό. Πάμε να κλείσουμε από εδώ. Αυτό λοιπόν το πατάμε, κλείνουμε από εδώ και ανοίγει από εδώ. Πάμε να δούμε αν ανάβει το φως τώρα. Έρχεται το ρεύμα, ακουμπάει εδώ, έρχεται το ρεύμα εδώ, πάει πάνω, τσακ, κανάρτη εδώ και η λάμπα μας ανάβει. Να το κλείσουμε από εκεί. Δείτε. Κάτω αυτό, πάνω αυτό. Έρχεται το ρεύμα, προχωράει από εδώ, εδώ σταματάει, δεν περνάει. Αυτά φίλοι μου για το διακόπτη των Allere Tour. Αυτά κρατήστε τα βίντεο, ξαναλέω, γιατί κάποια στιγμή θα τα χρειαστούμε σε κάποιες κατασκευές που θα κάνω. Θέλω να κάνετε like στα βίντεο αυτά. Θα σας δώσω αρκετές κατασκευές, είτε και εύκολες είτε και δύσκολες, οι οποίες θα σε αυτό το κανάλι. Θέλω λοιπόν αυτά τα βίντεο που ανεβάζω με τεχνικά θέματα να τα κρατάτε. Έτσι, γιατί κάποια στιγμή θα τα χρειαστείτε. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Να είστε καλά, γεια σας.